αυτές οι δηλώσεις του Ταγί Περτογάν, όπως θα μας πει η Ιουλία Βελισσαράτου, προκάλεσαν πολύ έντονες αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιουλία, Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από τον Μπλίνκεν να δράσει διπλωματικά, προκειμένου ο Ερντογάν να πάρει πίσω αυτές τις δηλώσεις για την Χαμάς. Ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια τόσο στο Κογκρέσο όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, ο Κρις Πάπας, ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής, έγραψε επιστολή μαζί με βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα, στα οποία αναφέρει χαρακτηριστικά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Άντωνι Μπλίνκεν, να χαρακτηρίσει επίσημα τη Χαμάς ο κ. Ερντογάν ως τρομοκρατική οργάνωση, καθώς δεν συνάδει με μέλος του ΝΑΤΟ να λέει ότι είναι απελευθερωτική, να ανακαλέσει την τουρκική υπηκότητα και να κατασχέσει τα τουρκικά διαβατήρια από αξιωματούχους της Χαμάς στην Τουρκία, να απελάσει αξιωματούχους της Χαμάς από τη χώρα και να διερευνήσει αν τυχόν τουρκικές τράπεζες εμπλέκονται στη χρηματοδότηση της Χαμάς και να ερευνήσει αν Τούρκοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στην πρόσφατη επίθεση της Χαμάς. Όπως καταλαβαίνεις, βάζουν και άλλο λάδι στη φωτιά για άλλη μία απάντηση από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου. Τώρα, η Ιουλία, αυτό το εκρηκτικό επεισόδιο που είχαμε χτες στον ΟΗΕ μεταξύ Γκουτέρες και Ισραήλ δεν φαίνεται να κλείνει εύκολα. Ακριβώς. Φαίνεται πως είναι σε τέλμα πλέον οι σχέσεις του Αντώνιο Κουντέρες με όλο το επιτελείο του Ισραήλ. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν δέχτηκε τηλεφώνημα του Αντώνιο Κουντέρες. Μάλιστα, δύο φορές που τον κάλεσε δεν τον δέχτηκε. Υπάρχει και παρασκήνιο σε αυτό. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου λέει ότι ο Κουντέρες δεν έχει προσπαθήσει ούτε καν να επισκεφθεί το Ισραήλ μία φορά. Και γι' αυτό το λόγο οι σχέσεις είχαν ήδη ενταθεί και φαίνεται πως τελμάτωσαν με αυτήν ακριβώς την έκρηξη που έγινε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.